η Συντονιστική Επιτροπή Πολιτών του Δήμου Καβάλας. Κάλεσε όλους τους πολίτες, είτε ανήκουν στο νομό της Δράμας, είτε στο νομό της Καβάλας, είτε και σε αυτών των Σερών, προκειμένου να αποφασίσουν αυτοί για τις ζωές τους και για τις ζωές των παιδιών τους, ενάντια στην πρόθεση του αγωγού ΤΑΠ και στην αλλαγή κυρίως της όδευσής του, καθώς, όπως τονίζουν, όλες οι εναλλακτικές προτάσεις που κατατέθηκαν έως σήμερα είναι εφικτές. Μάλιστα, λένε συγκεκριμένα ότι το δυναμικό παρόν τους θα δώσουν καλώντας όλους και την κοινωνία του Δήμου της Καβάλας την ερχόμενη Κυριακή 29 Νοεμβρίου στην ανατολική είσοδο των Κρινίδων και συγκεκριμένα στα Φανάρια στις 12 το μεσημέρι, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαμαρτυρία ενάντια στη συγκεκριμένη όδευση του αγωγού ΤΑΠ. Επειδή ως πολίτες του Δήμου Καβάλας διαπιστώνουμε ότι οι πολιτικές υποσχέσεις για ακόμα μία φορά έπεσαν στο κενό. Επειδή δεν έχουμε καμία διάθεση να παίζουμε με τις ζωές μας και με τις ζωές των παιδιών μας. Επειδή αρνούμαστε να αποφασίζουν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς. Επειδή όλες οι εναλλακτικές προτάσεις που καταθέσαμε για την αλλαγή όδευσης του ΤΑΠ είναι εφικτές, επειδή οι πρακτικές εταιρείας ΤΑΠ προσβάλλουν την νοημοσύνη μας, για αυτούς και για πολλούς άλλους λόγους σας καλούμε την κοινωνία του Δήμου Καβάλας να δώσει ένα δυναμικό παρόν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και ώρα 12 στην ανατολική είσοδο των Κρινίδων στα Φανάρια στη διαμαρτυρία ενάντια στη συγκεκριμένη όδευση του αγωγού ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ δεν δίνει ουδεμία σημασία στις δράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Αντιθέτως, έχει βγει και αγοράζει με τεχνάσματα γη από τους πάντες, ενεργώντας επιλεκτικά στην υπόθεση του κάθε δικαιού. Σας τονίζουμε, η όδευση του αγωγού ΤΑΠ αφορά όλους τους δημότες Καβάλας. Δυστυχώς, η πολιτεία στις εξελίξεις είναι παρατηρητής και δεν φέρει καμία πραγματική αντίσταση απέναντι στα συμφέροντα κάποιων. Σαν άμεση συνέπεια όλων αυτών, αποφασίσαμε ως πολίτες γονείς ότι δεν επιτρέπουμε να παίζουμε τις ζωές μας. Πρέπει επιτέλους όλοι να καταλάβουν η ζωή μας ανήκει και το μέλλον ανήκει στα παιδιά μας. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στα προβλήματα που δημιουργεί ο συγκεκριμένος αγωγός με την όδευσή του και ότι επειδή κυκλοφορούν πολλά το τελευταίο διάστημα σχετικά με τις θέσεις και όλα αυτά, αυτό που ζητάμε είναι η αλλαγή της όδευσης του αγωγού και τίποτα παραπάνω. Ούτε να μην γίνει αγωγός, ούτε κάτι άλλο. Επίσης, δεν αναφέρουν τις πραγματικές επιπτώσεις και τις αλλαγές χρήσης που θα γίνουν στα κτήματα από όπου θα περάσει ο αγωγός. Χρησιμοποιώντας πολλές φορές αναλυθή στοιχεία και πολλές φορές μη λέγοντας την αλήθεια. Όπως ποτέ δεν είπαν σε κανέναν ότι σε περίπτωση ατυχήματος, απολυμού, σεισμού, πλημμύρες και όλα αυτά, δεν αναγνωρίζει τίποτα η εταιρεία. Σε περίπτωση που γίνει πόλεμος ή οτιδήποτε, ή αυτοπραξία είτε σαμποτάζ, και εκεί δεν αναγνωρίζει τίποτα η εταιρεία. Αναγράφει μέσα στα συμβόλαια, το οποίο φυσικά δεν το αναφέρουν καν, έτσι, ότι ενδεχομένως για την προστασία να περιφραθεί ο αγωγός, όπως το λέγαμε και η εταιρεία το διέψευε αυτό το πράγμα το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε και συμβόλαιο εδώ, αν θέλετε να το δείτε, και άλλα πολλά τα οποία δεν αναφέρει στην εταιρεία. Βέβαια, το εντυπωσιακό είναι ότι από πολλούς ακούμε ότι θα είναι αφορολόγητα αυτά τα χρήματα που τάζει η εταιρεία. Και καλό θα ήταν να δοθούν και εξηγήσεις γι' αυτό. Πώς θα είναι αφορολόγητα τα χρήματα, γιατί θα τα δώσει μαύρα η εταιρεία για να μην φορολογηθεί η ίδια από την αγορά, για να μην φορολογηθεί ποιος. Μια διευκρίνηση νομίζω ότι θα ωφελούσε όλους μας ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές δημόσια συζήτηση με την εταιρεία, αλλά δυστυχώς δεν το κάνει. Και όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, εμείς επικεντρωνόμαστε στη διαμαρτυρία και επαναλαμβάνω στην αλλαγή της όδευσης και σε τίποτα παραπάνω, γιατί θα το πω πάρα πολλές φορές σήμερα, γιατί ακούμε το τελευταίο διάστημα πολλά και διάφορα. Έτσι, είναι όλα μακριά από εμάς. Αυτό που διεκδικούμε είναι η αλλαγή της όδευσης και τίποτα παραπάνω. Καταρχήν δεν θα ασχοληθούμε αυτό το διάστημα με τις δηλώσεις που έχει κάνει ο κάθε ένας πολιτικός για ευνόητους λόγους. Από εκεί και πέρα, όποιος αισθάνεται ενεργός πολίτης και θεωρεί ότι όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην περιοχή μας εδώ και 3 χρόνια νομίζει ότι αδικεί την περιοχή μας, μπορεί να συμμετέχει ως ενεργός πολίτης. Το να συμμετέχει εκεί κάποιος ως ενεργός πολίτης δεν αναιρεί καμία ιδιότητα κανενός. Άλλωστε και εμείς έτσι θα είμαστε εκεί, έτσι. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μια διαφορετική διάσταση στο θέμα και θα έχει σχέση με τη συμπεριφορά της εταιρείας απέναντι σε όλους μας. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν την όδευση του αγωγού, γιατί διαμαρτυρήθηκε ένας ο οποίος είχε ένα μπέλι στην Καστοριά, και να μην αλλάζουν την όδευση
όταν διαμαρτύρεται μια ολόκληρη κοινωνία. Όταν αυτό είναι γνωστό σε όλους και σε όλο τον κόσμο, απορώ γιατί δεν αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Που αυτό καταρχήν σημαίνει ότι θα υπάρχει απώλεια βιοπορισμού. Και γι' αυτό άλλωστε άλλαξα την όρεξη στο συγκεκριμένο κύριο. Γιατί δεν αλλάζουν και σε εμάς? Ζητάμε κάτι απλό. Από τη στιγμή που οι οδεύσεις που έχουν προταθεί είναι εφικτές. Κάνουμε μια διαμαρτυρία στην είσοδο των Κρινίδων την Κυριακή που μας έρχεται, 12 η ώρα, με σκοπό να αφυπνίσουμε την τοπική κοινωνία και την κοινωνία του Δήμου Καβάλας, συν τους δίπλα νομούς και όλη την Ελλάδα, αν μπορέσουμε, ώστε να αντισταθούμε στη συγκεκριμένη όδευση. Ζητάμε ο αγωγός να γίνει, αλλά πάνω από τα βουνά. Όχι να επηρεάσει 100.000 ζωές από ό,τι αναφέρεται. Με το θέμα του κινδύνου, με το θέμα του να πάρουν τα χωράφια μας, να λουτριώσουν την ίδια μας τη ζωή. Πιστεύετε ότι μπορείτε να το αλλάξετε αυτό, κάτω από τις συνθήκες που επικρατούν και την αποφασισμένη η όδευση του αγωγού? Πιστεύω ότι από τη στιγμή που δεν ξεκίνησαν να βάλουν τη σκάπα που λέμε στο γρο, να σκάψουν το φτιάρι στο έδαφος, ναι, όλα είναι στα χαρτιά. Δέχομαι ότι αυτό το έργο είναι σημασίας για την Ελλάδα, αλλά με άλλους όρους. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει παραδοθεί άνευ όρων. Είναι ό,τι χειρότερο για όλους μας, πιστεύω. Έχετε συνεργαστεί και με τις γειτονικές περιοχές, εννοώ και του νομού της Καβάλας και του νομού των Σερών, από όπου διέρχεται ο αγωγός? Έχουμε μιλήσει, τους έχουμε πει την κίνησή μας, τους έχουμε αναφέρει τη διαμαρτυρία μας, τους περιμένουμε, όπως περιμένουν και όλη την Ελλάδα. Σας το ξεκαθαρίζω, δεν είναι κάτι το τοπικό. Κοιτάξτε, επειδή θα πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, γιατί συνήθως ό,τι λέμε εμείς παρεξηγείται, αλλά ό,τι διασπείρουν κάποιοι άλλοι προβοκατόρικα δεν συμβαίνει το ίδιο. Θέλω να σας πω το εξής, ότι το τελευταίο διάστημα έγινε μια συνάντηση ιδιοκτητών γης στην περιοχή μας, όπου αναλύσαμε ουσιαστικά τα αποτελέσματα όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια. Εκεί αποφασίστηκε να συνεχίσουμε τον αγώνα, προκειμένου να αλλάξει η όδευση του αγωγού, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Από εκεί μέσα βγήκαν κάποιοι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ενδεχομένως στο προηγούμενο διάστημα να μην είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, αλλά υπήρχαν κάποιοι άλλοι. Μαζί μας ήταν άλλοι 15 σύλλογοι της περιοχής. Οπότε ουσιαστικά είναι η συνέχεια των προσπαθειών που γίνεται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, προκειμένου να μπορέσουμε να αλλάξουμε την όδευση του αγωγού. Είναι απέτηση της τοπικής κοινωνίας. Δεν είναι απέτηση ενός, δύο, τριών ανθρώπων, όπως θέλουν κάποιοι να φέρεται έτσι σε διάφορα μέσα. Οπότε λοιπόν εσείς καλείτε όλο τον κόσμο να συμμετέχει, αυτούς που έχουν άμεσα ενδιαφέρον, καθώς περνά από τις περιοχές μας ο ΤΑΠ. Καλούμε όλο τον κόσμο, γιατί είτε άμεσα είτε έμεσα όλοι εμπλεκόμαστε κάπως με αυτή την όδευση. Και θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Θα υπάρχει κατάληψη καλλιεργήσιμης γης καταρχήν, υπάρχει επικινδυνότητα γιατί ο αγωγός περνάει πάρα πολύ κοντά από κατοικήσιμες περιοχές, υπάρχει ενδεχόμενη χρήση το επόμενο διάστημα του λιγνητικού πεδίου και του τρυφώνα των Φιλίππων. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το αφήσουμε και να το ξεχνάμε. Πρέπει να έχουμε αυτό πλέον πρώτο πράγμα στο μυαλό μας, γιατί δυστυχώς η όδευση, ενώ είναι εφικτή η αλλαγή της, δυστυχώς κάποιοι δεν την επιβάλλουν και δυστυχώς κάποιοι δεν την προωθούν και δυστυχώς κάποιοι δεν την κάνουν. Που ενώ σε άλλες περιοχές της Ελλάδος βγήκαν και διατυμπάνιζαν η ίδια η κοινοπραξία, θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί κάποιος παραγωγός όπου είχε αμπέλη ζήτησε την αλλαγή της όδευσης γιατί θα θυγότανε τα οικονομικά του, η εταιρεία αποδέχτηκε για έναν παραγωγό και μόνο να κάνει την αλλαγή, που αυτό σημαίνει το εξής. Ενώ η εταιρεία ήθελε ουσιαστικά να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο, με αυτό τι κατάφερε? Κατάφερε να μας πείσει πλέον ότι θα υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα και ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα έτσι όπως μας τα λέει.